καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με τους δικαστές και τον Μητσοτάκη τα βάζει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ για την καταδίκη του Νίκου Παπά από το ειδικό δικαστήριο. Τον στηρίζει απόλυτα ο Αλέξης Τσίπρας. Κανονικά στα ψηφοδέλτια ο πρώην στενός του συνεργάτης. Καταλαβαίνουμε πόσο κρατάει τον κύριο Τσίπρα, σχολιάζει η κυβέρνηση. Προεκλογική τόνη στην επίσκεψη Μητσοτάκη στη Λάρισα. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Μετά τις κάλπες 120 δόσεις, αποκαλείται στο Action 24 ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Κυλακάκης. Κατάθεση φωτιά της παιδιάτρου από το Καραμανδάνιο για την Πισπυρίγου και το θάνατο της Τζορτζίνας και τους σπασμούς που είχε το παιδί πριν σβήσει. Οργή της έδρας για τη διαρροή φωτογραφιών μέσα από το δικαστήριο. Μαζική έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Γεμάτα να χωρούν κάθε 5 λεπτά τα κτέλ για την Πάτρα. Βουλιάζουν οι δημοφιλείς προορισμοί με τις μεγάλες καρναβαλικές εκδηλώσεις. Με σημαία την καταδίκη του Νίκου Παπά από το ειδικό δικαστήριο, ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, πολλώνει το κλίμα στο παραένα της προκήρυξης των εκλογών. 13 ανώτατοι δικαστές αποφάσισαν την ενοχή του πρώην Υπουργού για παράβαση καθήκοντος και του επέβαλαν την ανώτατη ποινή των 2 ετών φυλάκισης με αναστολή. Ο κύριος Παπάς στην πρώτη του αντίδραση έδωσε πολιτικά χαρακτηριστικά στην ομόφωνη αυτή απόφαση, χρησιμοποιώντας μάλιστα τη φράση «δικαιοσύνη παντού», που είναι και το κεντρικό πολιτικό σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη των εκλογών. Απόλυτη στήριξη στον πρώην στενό του συνεργάτη, προσέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, με την κυβέρνηση να θέτει θέμα συμμετοχής του στα ψηφοδέλτια και την Κουμουνδούρου να απαντά πως θα συμμετάσχει κανονικά στις εκλογές. Πολώνει το κλίμα παραμονές της προκήρυξης των εκλογών ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση του ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών που έκρινε ομόφωνα ότι ο Νίκος Παπάς είναι ένοχος για παράβαση καθήκοντος. Η Κουμουνδούρου, που έχει ως βασικό προεκλογικό πρόταγμα το δικαιοσύνη παντού, κάνει λόγο για απόφαση αντίθετη από τη λογική και την αλήθεια. Στο πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ επιβλήθηκε ποινή 2 ετών με τριετή αναστολή. Για πολιτική δίκη, η οποία έγινε με σκοπό να χτυπηθεί αξιωματική αντιπολίτευση, κάνει λόγο ο Νίκος Παπάς. Η απόφαση του ειδικού δικαστηρίου είναι στο πνεύμα των αποφάσεων για τις υποθέσεις Νοβάρτης και Siemens. Φαίνεται ότι για κάποιους δικαστές αθώος είναι όποιος ζημιώνει το δημόσιο και ένοχος όποιος με τις ενέργειές του εξασφαλίζει χρήματα για το δημόσιο. Για κάποιους δεν είχε καμία σημασία ούτε η αθώωση Κρέτσου για την ίδια υπόθεση, ούτε η εισαγγελική πρόταση που διέλυσε το κατηγορητήριο. Είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Η δίκη αυτή ήταν πολιτική και έγινε για να κρύψει ο Μητσοτάκης τη λαιλασία του δημοσίου χρήματος, τους γαλάζιους χωριούς και τις γαλάζιες ακρίδες στην πορεία προς τις εκλογές. Η δίκη αυτή έγινε επειδή πλούσιοι συμπολίτες μας πλήρωσαν ψηφισμένους φόρους και αναγκάστηκαν να τηρήσουν το Σύνταγμα. Η δίκη αυτή έγινε για να χτυπηθεί η παράταξή μας και να μην ξαναπληρώσουν οι πλούσιοι. Αλλά γι' αυτό δεν θα αποφασίσουν κάποιοι δικαστές. Θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός, ο οποίος με την εντολή του θα φέρει δικαιοσύνη παντού. Έχουμε κάνει το καθήκον μας και θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον. Πλήρη στήριξη στον Νίκο Παπά προσέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, εξαπολύοντας επίθεση στον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Μητσοτάκης φάνηκε δηλός. Δεν τόλμησε να διώξει εμένα, τον βασικό πολιτικό του αντίπαλο, παρά μονάχα υπουργούς της κυβέρνησής μου. Οι πολιτικοί για τις αποφάσεις τους κρίνονται πρωτίστως από τον λαό. Και αν έχουν διαπράξει αξιόπινα αδικήματα, οφείλουν να διώκονται από τον φυσικό τους δικαστή και όχι από τις εκάστοτε κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες. Στις 24 Ιανουαρίου, έξω από τα γραφεία της ΑΔΑΕ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωνε πως ευτυχώς υπάρχουν ακόμη δικαστές στα Αθήνα. Φράση την οποία σήμερα σχολιάζει σκοπτικά η Νέα Δημοκρατία. Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα δικαστές στα Αθήνας. Και το φως της δημοκρατίας για άλλη μια φορά νίκησε το σκοτάδι.
Η απόφαση του ειδικού δικαστηρίου οξύνει την πολιτική αντιπαράθεση. Για καταδίκη κόλαφο προσωπικά για τον Αλέξη Τσίπρα, κάνει λόγο η Γαλάζια Παράταξη, καλώντας τον να διαγράψει το βουλευτή. Ενώ τα βέλη του στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στρέφηκε το ΠΑΣΟΚ. Θα αναλάβει ο κύριος Τσίπρας την πολιτική ευθύνη που του αναλογεί για τα έργα και τις ημέρες του παλαιότερου και στενότερου συνεργάτη του. Θα αποσύρει ο κύριος Τσίπρας από τα ψηφοδέλτια και θα διαγράψει από το ΣΥΡΙΖΑ τον αμετάκλητα και ομόφωνα καταδικασμένο κύριο Παπά. Αν όχι, τότε για να κρατάει ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Παπά στα ψηφοδέλτια, καταλαβαίνουμε πόσο κρατάει ο κύριος Παπά τον κύριο Τσίπρα. Ο ομόφωνα καταδικασμένος Νίκος Παπάς είναι ο στενότερος συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα και ως εκ τούτου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτεθειμένος για την κάλυψη που του παρήχε. Η Κουμουνδούρου ξεκαθαρίζει πάντως ότι ο Νίκος Παπάς θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια. Θα είναι ο κύριος Παπάς στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και θα κατέβει υποψήφιος και θα κρυθεί βεβαίως από τον λαό. Οι συνήγοροι του πρώην Υπουργού ανακοίνωσαν ήδη πως προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όταν η πολιτική εισέρχεται στην αίθουσα ενός δικαστηρίου, τότε η δικαιοσύνη εξέρχεται. Ένοχος για παράβαση καθήκοντος κρίθηκε και ο Χρήστος Καλογρίτσας. Την ίδια ώρα το δικαστήριο διαβίβασε στον εισαγγελέα την κατάθεση της γραμματέως του επιχειρηματία, η οποία έχει υποστηρίξει πως έφευγαν από το γραφείο του προς το ΣΥΡΙΖΑ φάκελοι και τσάντες με χρήματα. Λοιπόν, η απόφαση του ειδικού δικαστηρίου, κυρίες και κύριοι, έχει βάλει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε συνδεθεί ταυτόχρονα με τους πολιτικούς μας συντάκτες, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου και τον Αντώνη Γιώκα. Γιώργο, να ξεκινήσουμε από σένα για να δούμε τι λέει η κυβέρνηση, διότι βλέπουμε ότι αυτό που έχει ανακύψει τις τελευταίες ώρες είναι ότι θέτει θέμα παραμονής του κυρίου Παπά στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Να, και το θέτει με εμφατικό τρόπο και σε κάθε περίπτωση από την κυβέρνηση. Το βασικό στοιχείο σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι υπάρχει μια ομόφωνη και αμετάκλητη καταδίκη του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, εκείνο το οποίο λένε από την κυβέρνηση είναι ότι κανένας από την κυβέρνηση δεν πρόταξε την πολιτική της κρίσης εναντί της δικαστικής διερεύνησης. Και επιπλέον υπενθυμίζουν ότι κανένας από την κυβέρνηση δεν κρέμασε στα μανταλάκια όπως συνέβη στην περίπτωση των 10 πολιτικών προσώπων στην υπόθεση της Νοβάρτης. Όμως το βασικό είναι η παραμονή του Νίκου Παπά στα ψηφοδέλτια για την κυβέρνηση και προς αυτό το σημείο εντείνει την πίεσή της. Και μάλιστα, σε νεότερη ανακοίνωση, το κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι για να κρατάει τον κύριο Παπά στα ψηφοδέλτια του, για να κρατάει τον κύριο Παπά στο ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε, και τα ψηφοδέλτια του, ο κύριος Παπάς κρατάει δυνατά τον κύριο Τσίπρα, με συγχωρείτε. Το ερώτημα που απομένει να απαντηθεί είναι με τι, αλλά θα το μάθουμε και αυτό είναι σαφής ο υπενιγμός. Τώρα, Αντώνη, να έρθουμε και σε σένα, διότι είδαμε νωρίτερα και τον Αλέξη Τσίπρα να δηλώνει την πλήρη στήριξή του στο Νίκο Παπά. Πώς σχολιάζουν λοιπόν την απόφαση αυτή του ειδικού δικαστηρίου στην Κουμουνδούρου? Η στήριξη τόσο από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα όσο και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά είναι απόλυτη και καθαρή και κάθετη για τον κύριο Νίκο Παπά. Στον ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν κάνουν λόγο για ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και βάζουν μάλιστα στο κάδρο και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Το έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα πριν από λίγη ώρα. Από εκεί και πέρα σκοπεύουν να φέρνουν συνέχεια στο προσκήνιο υποθέσεις ανοιχτές γαλάζιων παραγόντων, όπως είναι της κυρίας Νικολάου, ως απάντηση στην καταδίκη του κυρίου Παπά. Και ξεκαθαρίζουν φυσικά σε όλους τους τόνους ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος που έφερε χρήματα στα δημόσια ταμεία από τις άδειες τις τηλεοπτικές να μην βρίσκεται στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Και αυτό είναι κάτι που το είπε και η κυρία Τσαπανίδου και το λένε όλοι οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Αντίθετα, θα δηλώσουν ότι υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις γαλάζιων στελεχών και κυβερνητικών στελεχών, οι οποίοι όχι απλά δεν έφεραν χρήματα, αλλά ζημίωσαν τα δημόσια ταμεία και με αυτά δεν ασχολήθηκε ποτέ η δικαιοσύνη. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. Έχει απαντήσει η Πόπη Τσαπανίδου στις δηλώσεις του Γιάννη Οικονόμου. Να παρακολουθήσουμε τι είπε. Ο κύριος Οικονόμου μάλλον κρίνει εξιδίων τα αλότρια. Επειδή στην κυβέρνηση και ιδίως με τις παρακολουθήσεις ο ένας κρατάει τον άλλον, θα ρει ότι και στο ΣΥΡΙΖΑ έτσι γίνεται. Τον ενημερώνουμε ότι ο Τσίπρας δεν είναι Μητσοτάκης για να τον κρατάνε. Τώρα, στην τελευταία στροφή, πριν από την προκήρυξη των εκλογών, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα μπορεί να μην απάντησε για την 9η Απριλίου, ωστόσο τόνισε πως ήδη έχουμε μπει στην τελική ευθεία για την πρώτη κάλπη της απλής αναλογικής. Ο κύριος Μητσοτάκης ζήτησε ισχυρό ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου, όπως είπε, να τηρήσουμε τη συμφωνία αλήθειας που έχουμε υπογράψει. Στα ζητήματα της καθημερινότητας, τώρα στρέφει την προσοχή του ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα να κατηγορεί την κυβέρνηση για τα φαινόμενα ακρίβειας στην αγορά. Λίγα 24 ώρα πριν ανακοινώσει την ημερομηνία των εκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους, ζητώντας νίκη στην κάλπη της 9ης Απριλίου. Θα τηρήσουμε τη συμφωνία αλήθειας.
την οποία είχαμε υπογράψει, θα την τηρήσουμε και την επόμενη τετραετία, γιατί θέλω να ξέρετε ότι προσβλέπω πολύ στη δικιά σας στήριξη. Προσβλέψω στη στήριξη των παλιών και νέων φίλων της Νέας Δημοκρατίας, στις επερχόμενες εκλογές, οι οποίες θα γίνουν κάποια στιγμή την Άνοιξη. Δώστε μας τη δυνατότητα να συνεχίσουμε την πορεία την οποία έχουμε χαράξει, να πάμε τη χώρα ακόμα πιο ψηλά, να πάμε τη Θεσσαλία ακόμα πιο ψηλά. Καλώς τον, καλώς σε βρήκα. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε, καλώς τους. Να σε καλά. Ο Πρωθυπουργός που μίλησε με κόσμο στον Πλατίκαμπο επισκέφθηκε το Πάρκο Καινοτομίας στη Λάρισα, ήδη προετοιμάζει τις επόμενες περιοδίες του σε Γρεβενά και Θεσσαλονίκη, αλλά και τη μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση στη Δυτική Αττική. Οι πολίτες θέλουν να δουν προσδοκία. Θέλουν να συγκρίνουν αυτά τα οποία τους λέμε ότι θα κάνουμε κοστολογημένα και παρά τις τεράστιες δυσκολίες που μας έτυχαν, ήμασταν συνεπείς στις δεσμεύσεις μας. Σκεφτείτε πόσα περισσότερα μπορούμε να κάνουμε τη δεύτερη τετραετία, αν μας τύχουν λίγες λιγότερες κρίσεις. Και με τη σιγουριά ότι ο ελληνικός λαός θα μας εμπιστευτεί και πάλι. Στην προετοιμασία του ΣΥΡΙΖΑ για τις εθνικές εκλογές στρέφει ο Αλέξης Τσίπρας στο ενδιαφέρον του μετά την επιστροφή του από τη Λευκοσία. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να ξεκινήσει σειρά περιοδιών με πρώτους σταθμούς στην Κρήτη και την Ανατολική Θεσσαλία. Σήμερα που βλέπουμε μετά την πανδημία την εσχροκέρδεια να λαϊλατεί το εισόδημα των αδύναμων. Σήμερα νομίζω ότι είναι η ώρα να μιλήσουμε ξανά για τη δικαιοσύνη. Για το όραμα μιας κοινωνίας που θα βάζει σε προτεραιότητα τον άνθρωπο και σε δεύτερη μοίρα τα κέρδη. Αυλαία στις περιοδίες ανοίγει και ο Νίκος Ανδρουλάκης από την 1η Μαρτίου στη Λέσβο και θα ακολουθήσει η Δυτική Ελλάδα με το Αγρίνιο να είναι ένας από τους σταθμούς. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μάλιστα αναμένεται να παραδώσει την έδρα στην Ευρωβουλή αμέσως μετά την προκήρυξη των εκλογών, η οποία θα βρει τον Δημήτρη Κουτσούμπα για πρώτη φορά επικεφαλής του ψηφοδελτίου του ΚΚΕ στη γενέτειρά του στη Φιώτιδα. Το δίλημα αυτών των εκλογών που έχουμε μπροστά μας δεν είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Τρία κόμματα πάντα, κύριε Πολύζο, αναλαμβάνουν την ευθύνη για να υπάρχει διάχυση. Θα συγκυβερνήσουν και οι τρεις. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 4-4,5%. Ο στόχος μας είναι πολύ πιο ψηλά. Οι εκλογικές εξελίξεις αναμένονται από την προσεχή εβδομάδα, όταν στις 3 Μαρτίου, όπως όλα δείχνουν, θα συνεδριάσει για τελευταία φορά το Υπουργικό Συμβούλιο. Την 110 πτέρυγα μάχη στη Λάρισα επισκέφθηκε κυρίες και κύριοι ο Πρωθυπουργός και είδε από κοντά τα αμερικανικά επιθετικά drones. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΘΑ και τον πρέσβη των ΗΠΑ, Τζορτζ Τσούνι, ενημερώθηκε για τις σημαντικές δυνατότητες που έχουν τα συγκεκριμένα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Την ίδια στιγμή, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος με τον Γάλλο ομολογό του συζήτησαν μεταξύ άλλων την αγορά 4 κορβετών. Οι δύο υπουργοί στη συνέχεια επισκέφθηκαν την Τανάγρα και μπήκαν στο πιλωτήριο των Ραφάλ. Τα αμερικανικά μη επανδρομένα επιθετικά αεροσκάφη MQ-9 Reaper που έχουν μετασταθμεύσει στην 110 πτέρυγα μάχη είχε την ευκαιρία να δει από κοντά ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στη Λάρισα. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλόρο και τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνι, ενημερώθηκε για τις δυνατότητες και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό τους και συνομίλησε με υπτάμενους τεχνικούς και διοικητικά στελέχη της Πέρυγας. Η βάση της Λάρισας είναι ένα από τα σημεία όπου εκδηλώνεται η αμυντική συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς από εκεί επιχειρούν τακτικά αμερικανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Στη φωλιά των 18 ελληνικών Ραφάλ στην Τανάγρα βρέθηκε ο Γάλλος Υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνή, συνοδευόμενος από τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Κατά τη συνάντηση που προηγήθηκε στο Πεντάγωνο με φόντο την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού με 3+1 νέες κορβέτες, συζητήθηκε και η πρόταση της γαλλικής Naval Group, η οποία, όπως αποκάλυψε το Action 24, φέρεται ως επικρατέστερος διεκδικητής του εξοπλιστικού προγράμματος. Παράλληλα, κλείδωσε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού και του Έλληνα Υπουργού Άμυνα στα ναυπηγεία τη Λοριάν λίγες ημέρες πριν από την εθνική εορτή τη 25η Μαρτίου, προκειμένου να επιθεωρήσουν την πορεία ναυπήγηση τη πρώτη ελληνική φρεγάτα Μπελαρά κλάση Κίμων. Κατά τι κοινέ δηλώσει των δύο υπουργών, επιβεβαιώθηκαν οι ισχυρέ και διαχρονικέ σχέσει των δύο χωρών, ενώ ο Νίκο Παναγιωτόπουλο εξέφρασε εκ νέου τη συμπαράστασή του προ τον τουρκικό λαό και έστειλε μήνυμα για το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Είμαστε πάντα υπέρ των σχέσεων καλής γειτονίας και καλωσορίζουμε τη διαφαινόμενη αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Ελπίζω βέβαια αυτή να διατηρηθεί και στο μέλλον και να αποτελέσει την αρχή μιας νέας εποχής στις σχέσεις των δύο χωρών, καθώς και την αρχή ενός ουσιαστικού διαλόγου με βάση ασφαλώς το διεθνές δίκαιο. Et pour cause, il y a quelque chose de fraternel et puissant entre la Grèce et la France, avec la Méditerranée en partage, historique, en partage culturel, mais aussi en partage sécuritaire,
avec des enjeux qui s'imposent à nous et qui ne cessent de se durcir. Την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο της τελετής επίδοσης διαπιστευτηρίων, την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου πέρασε ο νέος πρέβης της Τουρκίας, στην Αθήνα, Τσαγατάι Ερτσιγιές. Τις τελευταίες 10 ημέρες στους εθέρες του Αιγαίου έχουν καταγραφεί 4 παραβάσεις του FIR Αθηνών από την τουρκική πολεμική αεροπορία, καμία παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου και μηδενική πτυτική δραστηριότητα για 8 ημέρες. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα του Νίκου Παπά και την καταδίκη του από το ειδικό δικαστήριο. Να καλησπέρισω τον Σεραφείμ Κοτρότσο. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Και τον Γιώργο Πιέρο. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Γιώργο, και σε σένα. Είναι ένα θέμα που έχει προκαλέσει πολιτική όξυνση. Η δικαιοσύνη όμως απεφάνθη. Αυτή είναι η απόφαση που βγήκε από το ειδικό δικαστήριο. Με βάση αυτή, Γιώργο, πιστεύεις ότι θα έρθει η ανατροπή στην προεκλογική περίοδο? Ανατροπή από την άποψη των προγραμμάτων, δηλαδή ποιες θα είναι οι προτεραιότητες, ότι δεν θα είναι οικονομική ατζέντα, δεν θα είναι η καθημερινότητα των πολιτών, δεν θα είναι η τσέπη τους, δεν θα είναι η ακρίβεια. Όχι, δεν πρόκειται να υπάρξει. Από αυτή την άποψη, η θέση αντίθεση, δηλαδή Τσίπρας, Μητσοτάκης και το τι έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση, είναι σίγουρο ότι τουλάχιστον στη Νέα Δημοκρατία αυτό που θα προτάξουν είναι το τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ωστόσο, όταν προκαλούνται, όταν υπάρχουν εξελίξεις όπως αυτή που αφορά τον κύριο Παπά, και φαντάζομαι θα το πούμε και στη συνέχεια, τότε είναι δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία θα σηκώνει το γάντι, γιατί άλλωστε δεν είναι μια ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας αυτή η φράση που λέει υπάρχουν δικαστές της Αθήνας. Είναι όντως η φράση του κυρίου Τσίπρα, είναι έτσι ακριβώς, όταν έβγαινε από την ΑΔΕ. Από τη στιγμή λοιπόν που ο κύριος Τσίπρας έχει πει νωρίτερα αυτή τη φράση, ακριβώς δημοσίως ότι υπάρχουν δικαστές της Αθήνας, θα αναγνωρίζει φαντάζομαι και σήμερα ότι οι ίδιοι δικαστές που ομόφωνα ήταν πάνω από 10 καταδίκασαν με την ανώτατη ποινή των 2 ετών με αναστολή τον κύριο Παπά, συνεχίζουν να υπάρχουν και φαντάζομαι ότι θα είναι και σήμερα ευτυχισμένος. Τώρα, Σεραφείμ, διαβάζοντας και την ανάρτηση νωρίτερα του Αλέξη Τσίπρα για τον Νίκο Παπά, παρατηρούμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στοχοποιεί τον πρωθυπουργό. Το προσωποποιεί δηλαδή. Λέει ότι στείλει Μητσοτάκης ειδικά δικαστήρια. Ναι. Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας βάζει απέναντί του τον πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπενθυμίζοντας ότι όταν ετέθη το θέμα για την παραπομπή σε προανακριτική επιτροπή και μετά σε ειδικό δικαστήριο, είχε συζητηθεί από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας και η παραπομπή του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα ως του υπεύθυνου εκείνη την περίοδο στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών, κάτι το οποίο δεν επελέγει. Σε κάθε περίπτωση, ο Αλέξης Τσίπρας είναι προφανές ότι υιοθετεί απολύτως τον Νίκο Παπά. Είναι άλλωστε μια εμβληματική απόφαση αυτή των τηλεοπτικών αδειών της διακυβέρνησης Τσίπρα. Έτσι το αισθάνεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα τον υπερασπίζεται και θα το κάνει μέχρι τέλους και απέναντί του βάζει τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Τώρα, αυτή η απόφαση, αυτή η απόφαση του ειδικού δικαστηρίου, την οποία προφανώς ως απόφαση της δικαιοσύνης όλοι πρέπει να την σέβονται, ανοίγει όμως ουσιαστικά τον ασκό του αιώλου προεκλογικά. Πάμε σε μια πολύ άγρια, σε μια τοξική προεκλογική αντιπαράθεση με δύο άμεσα αποτελέσματα. Πρώτον, την συσπήρωση των δύο κομμάτων, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε ότι μέσα από αυτή την τοξικότητα και την πόλωση θα φτάσουν ψηλά στη δεύτερη κάλπη. Και δεύτερον, την αμηχανία για ακόμα μια φορά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο με τη σημερινή του ανακοίνωση δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να μετακινηθεί από το παρακράτος Μητσοτάκη που έλεγε για τις υποκλοπές στο παρακράτος Τσίπρα που λέει τώρα για την υπόθεση. Πάντως, και την καταδίκη του Νίκου Παπά. Ήταν μια ομόφωνη απόφαση 13 δικαστών, να το θυμίσουμε αυτό, αλλά πάντως το μεγάλο ερώτημα. Και βεβαίως μια άλλη πρόταση της εισαγγελέως, η οποία στη συνέχεια διαφοροποιήθηκε η σύνθεση του δικαστηρίου. Το μεγάλο ερώτημα όμως, τι θα γίνει με την υποψηφιότητα του Νίκου Παπά? Είδαμε νωρίτερα τον κύριο Οικονόμου να λέει στην ουσία ότι θα είναι τελικά. Θα πρέπει να είναι ο κύριος Παπάς στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε νωρίτερα το επίκυπο Τσαπανίδου ότι θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια. Μα τι θα γίνει τελικά? Από τη στιγμή, Βασίλη, που ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας προσωπικά λέει ότι ήταν μια πολιτική δίκη και από τη στιγμή που η καταδίκη αφορά ένα πλημέλημα, να το θυμίσουμε, για παραβίαση καθήκοντος στην υπόθεση της προκήρυξης του διαγωνισμού, δηλαδή για τις τηλεοπτικές άδειες, που ήταν μία από τις κορονίδες του στέμματος της διακυβέρνησης Τσίπρα, έτσι το αισθανόταν, είναι προφανές ότι θα τον υποστηρίξει μέχρι τέλους. Να πούμε όμως το εξής. Αυτό που μαθαίνω ότι είναι, που προβληματίζει, να το πω έτσι σε πρώτη φάση, περισσότερο τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι η τοξικότητα, λένε, θα ενταθεί
και αυτοί από την πλευρά τους θα σηκώσουν ξανά και το σκάνδαλο των υποκλοπών. Γιατί παραπέμπεται στην εισαγγελία πλημελιωδικών και η καταγγελία της γραμματέως Καλογρίτσα για βαλίτσες που υποτίθεται ότι πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι αυτό είναι το επόμενο έργο που θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Αμέσως μετά. Έτωνα. Άρα, Γιώργο, αν τελικά συμβεί αυτό που περιγράφει τώρα και ο Σεραφείμ, πιστεύεις ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τόσο ψηλά να έχει την ατζέντα της στο θέμα του Νίκου Παπά, θα γυρίσει στη θετική ατζέντα, θα γυρίσει στην σύγκριση των δύο τετρατιών Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό το έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες να πραγματοποιείται. Ποια θα είναι δηλαδή η στρατηγική της κυβέρνησης? Και οι πληροφορίες το λένε αυτό, αλλά και η κοινή λογική ότι δεν έχει κανένα λόγο η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φύγουν από αυτό που τους κάνει μέχρι στιγμής σε όλες τις δημοσκοπήσεις να κερδίζουν. Δηλαδή την προγραμματική ατζέντα, τη σύγκρισή τους με το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αυτό που λένε τι είπαμε και τι κάναμε. Σε αυτό, αν δει κανείς την τετραετία ΣΥΡΙΖΑ και την τετραετία της σημερινής κυβέρνησης, με όποια κριτική και να τις κάνει, μνημόνια δεν είπαν ότι δεν έσχισαν, μεγάλα λόγια δεν είπαν, αυτά τα λίγα που είπαν τέλος πάντων σε μικρό ή μεγάλο βαθμό τα έκαναν. Άρα λοιπόν νομίζω ότι στην ατζέντα τη μεταρρυθμιστική θα μείνει η κυβέρνηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά ειδικά τον κύριο Παπά, όπως είπα και πριν, το γάντι θα το σηκώνει και θα το σηκώνει διότι ο κύριος Παπάς δεν έχει μια πολιτική δίκη. Η παράβαση καθήκοντος δεν είναι ένα μικρό πλημέλημα. Όταν είσαι υπουργός και κάνεις παράβαση καθήκοντος για τηλεοπτικές άδειες είναι μια μεγάλη συζήτηση. Πήρε, επαναλαμβάνω, την ανώτατη ποινή, 2 έτη με αναστολή και βέβαια, όπως ανέφερε και ο Σεραφείμ, το γεγονός ότι η καταγγελία της γραμματέως του κυρίου Καλογρίτσα θα φτάσει στον εισαγγελέα σημαίνει ότι αυτή η υπόθεση θα έχει και συνέχεια. Τώρα ξεκινήσαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και τον Γιώργο Πιέρο και τον Σεραφείμ Κοντρότσο. Καλή συνέχεια και στους δύο, κυρίες και κύριοι. Αυτή την ώρα μιλάω ο πρωθυπουργός στη Λάρισα, στο κλειστό γυμναστήριο του Αλκαζάρ, να παρακολουθήσουμε την ομιλία του. Θα το ξεπεράσουμε. Γιατί έτσι, μέσα από περιπέτειες και δυσκολίες, φτάσαμε στην Ελλάδα του σήμερα. Με τους Έλληνες να έχουν απαλλαγή από 68 βάρη του παρελθόντος. Όλοι σας πληρώνετε λιγότερους φόρους, χαμηλότερο ένφια και λιγότερες εισφορές, όπως είχαμε δεσμευτεί. Σχεδόν όλοι σας μεταφέρετε δωρεάν πλέον την περιουσία στα παιδιά σας. Η εισφορά αλληλεγγύης, αυτός ο φόρος που επιβλήθηκε στα μνημονιακά χρόνια, είναι πια παρελθόν για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Έχουμε στη χώρα μας σχεδόν 300.000 νέες δουλειές. Και για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια έχουμε πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις. Και έκτακτη βοήθεια, ήταν μια προσωπική μου απόφαση αυτή, έκτακτη βοήθεια σε όσους συνταξιούχους δεν είδανε αυξήσεις λόγω της προσωπικής διαφοράς του νόμου Κατρούγκαλου. Και την 1η Απριλίου θα έχουμε την τρίτη κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού. Και σε όλα αυτά πρέπει να προσθεθούν, φίλες και φίλοι, τα 43,5 δισεκατομμύρια που η πολιτεία διέθεσε για να κρατήσει ανοιχτές τις επιχειρήσεις και όρθιους τους εργαζόμενους στη διετία του κορονοϊού. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλόπιστος επιχειρηματίας ή εργαζόμενος ο οποίος να μην αναγνωρίζει ότι η πολιτεία σε αυτή την πρωτοφανή υγειονομική κρίση στάθηκε δίπλα του. Σώσαμε τις επιχειρήσεις, σώσαμε τις θέσεις εργασίας, πληρώσαμε τους μισθούς των εργαζομένων, όπως έπρεπε να κάνουμε. Αλλά θέλω να προσθέσετε σε αυτό το σημαντικό ποσό και παραπάνω από 13 δισεκατομμύρια, τα οποία υψώθηκαν ως ανάχωμα στην εισαγόμενη ακρίβεια από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Με επιδοτήσεις στο ρεύμα, αλλά και στα καύσιμα. Όλοι σας, όταν παίρνετε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος εδώ και παραπάνω από ένα χρόνο τώρα, βλέπετε 2 αριθμούς. Βλέπετε τι θα πληρώνατε χωρίς την κρατική επιδότηση και βλέπετε τι πληρώνετε τελικά μετά την κρατική επιδότηση. Και κόντρα στις κασάνδρες καταφέραμε και συγκρατήσαμε τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.
Δώσαμε ενισχύσεις στους ευάλωτους. Δώσαμε χαμηλό ΦΠΑ στα λιπάσματα και στις ζωοτροφές για να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Κυρίες και κύριοι, είναι η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Λάρισα. Μιλάει για το θέμα της οικονομίας. Εμείς θα αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε στο κλίμα των ημερών. Καθώς όπως εγκαταλείπουν την Αθήνα, οι ταξιδιώτες για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας βουλιάζουν από κόσμο Πάτρα, Ξάνθη, Κοζάνη και Ναύπλιο για το τριήμερο. Τώρα το αδιαχώρητο γίνεται στα κτέλ Κηφισού. Ενώ για την πρωτεύουσα της Αχαΐας αναχωρεί λεωφορείο κάθε 5 λεπτά. Φυσικά στις περιοχές που διοργανώνονται τα μεγάλα καρναβάλια της χώρας, οι πληρότητες αγγίζουν το 100%. Ενώ όσοι σκέφτονται να ταξιδέψουν την τελευταία στιγμή, θα πρέπει να ελπίζουν μόνο σε κάποια ακύρωση. Κτέλ Κηφισού, ώρα 8 το πρωί. Εκατοντάδες νέοι με βαλίτσες στα χέρια ετοιμάζονται να κατέβουν στην Πάτρα για να συμμετάσχουν στο καρναβάλι. Πανέτοιμοι, έχουμε όλους τους εξοπλισμούς μαζί, τα πάντα. Θα περάσουμε καλά. Είμαι έτοιμη για το Πάτρινο καρναβάλι, ανυπομονώ να πάω. Και πάμε για το χαμό. Λόγω του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας προγραμματίστηκαν δεκάδες πρόσθετα δρομολόγια με τους επιβάτες να κατευθύνονται στην επαρχία. Με κέφι και καλή διάθεση, οι εκδρομείς αποχωρούν από την Αθήνα εν ώψη του τριημέρου, των αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας, με τα δρομολόγια για Πάτρα να πραγματοποιούνται κάθε 3 λεπτά. Πάμε Πάτρα για Πουσουκού, όχι σε γκρουπάκι, ατομικά. Δεν πήγαμε δυστυχώς. Αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε εκεί για παρελάσεις, ιστορίες. Πατρινό καρναβάλι για πάντα! Το αδιαχώρητο και στο λιμάνι του Πειραιά από το πρωί, με τους Αθηναίους να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς όπως η Πάρος, η Νάξος και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Πάμε Πάρο για το τριήμερο. Από εκεί κατάγεστε και τα σπίτια. Η χαρά σας δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Πήραμε άδεια από τη δουλειά και φεύγουμε. Θα κάτσω μέχρι την Καθαρά Δευτέρα. Καλά να είμαστε. Πλήθος κόσμου και στα κτέλ Θεσσαλονίκης με τους εκδρομείς να αναχωρούν είτε για την Ξάνθη είτε για άλλους χειμερινούς προορισμούς της Βορείου Ελλάδος. Πανικούλης μετά από 2 χρόνια COVID. Πάμε εκεί πέρα να τα σπάσουμε όλα. Θα συμμετάσχουμε στο καρναβάλι. Ελπίζουμε να είναι όπως το περιμένουμε. Γεμάτα είναι τα ξενοδοχεία σε πολλές περιοχές της χώρας με την πληρότητα να φτάνει στο 100% στους πιο δημοφιλείς προορισμούς. Στην Πάτρα, για παράδειγμα, δεν υπάρχει κανένα ελεύθερο δωμάτιο όπως και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας. Καλά μετά έχουν υψηλή πληρότητα και είναι άσπακτος. Ξεκίνησαν δειλά-δειλά τον Νοέμβριο και γενικά όγκος έγινε από το Ιανουάριο. Και στο Ναύπλιο οι πληρότητες φτάνουν στο 100%. Κάποιος πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ για να βρει δωμάτιο στο Ναύπλιο και να έχει υπομονή αλλά και τύχη μήπως υπάρξουν ακυρώσεις τη τελευταία στιγμή. Στη Βόρειο Ελλάδα οι εκδρομείς επιλέγουν προορισμούς είτε για να συμμετάσχουν σε κάποιο καρναβάλι είτε για να κάνουν σκι σε κάποιο από τα χιονοδρομικά κέντρα της περιοχής. Η Κοζανήτικη Αποκριά, η παραδοσιακή αποκριά της Ελλάδος, συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει πολύ μεγάλη προσέλευση πολιτών. Οι πληρότητες του τριημέρου κινούνται σε καλούς ρυθμούς, περίπου μεταξύ 80 με 90% ανάλογα με την περιοχή, τον προορισμό και το ενδιαφέρον το οποίο υπάρχει. Μεγάλη τύχη θα χρειαστούν οι εκδρομείς της τελευταίας στιγμής για να καταφέρουν να βρουν δωμάτια στους περιζήτητους προορισμούς. Λοιπόν, υπάρχουν και τυχεροί που μπορούν να δραπετεύσουν για αυτό το τρίμερο και ήδη αναχωρούν για τους προορισμούς τους. Θα συνδεθούμε ταυτόχρονα με τα κτέλ του Κηφισού, εκείνη η Βάγια Σαραφημίδου, αλλά και τα Διόδια Λευσίνας που βρίσκεται ο Θανάσης Μαριόλας. Θανάση, να ξεκινήσουμε από σένα. Βλέπουμε ήδη ότι είναι μεγάλη κίνηση, είναι αυξημένη κίνηση. Είναι αυξημένη κίνηση, Βασίλη, εδώ στα Διόδια από το πρωί. Να σου πω ότι έχουν περάσει, σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα, γύρω στις 40.000, στα 40.000 οχήματα, δηλαδή γύρω στις 4 με 5.000 οχήματα ανά ώρα. Τώρα, σε σχέση με πέρσι, αυτή η αύξηση, Βασίλη, κυμαίνεται γύρω στο 15 με 17%. Να επισημάνουμε ότι η κυκλοφορία των φορτηγών από τα Διόδια και μετά απαγορεύτηκε από τις 4 η ώρα το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ, ενώ η παρουσία της τροχέας είναι έντονη. Για τυχόν κυκλοφοριακά προβλήματα πριν και μετά τη διέλευση των διοδίων. Τώρα, Βασίλη, αύριο προβλέπεται ότι το πρωί αναμένεται ότι θα γίνει το αδιαχώρητο και κάνουν λόγο οι αριθμοί για διπλάσια οχήματα από σήμερα, από εδώ πέρα από τα Διόδια της Ελευσίνας, ενώ τη Δευτέρα το πρωί θα επικρατήσει το ίδιο σκηνικό, γιατί θα προσθεθούν και αυτοί που θα φύγουν για μονοήμερη εξόρμηση.
αυτή η τυχερή. Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε τώρα και στα ΚΤΕΛ του Κηφισού και τη Βάγια Σαραφμίδου. Εκεί Βάγια από το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο. Έτσι ακριβώς, Βασίλη. Τα δρομολόγια στο ΚΤΕΛ του Κηφισού πάνε και έρχονται από χθες, 5η 23 Φεβρουαρίου, καθώς οι εκδρομείς αποχωρούν μαζικά για το τριήμερο των αποκριών και της καθαράς Δευτέρας. Να σου πω μάλιστα, Βασίλη, ότι από τις 5 η ώρα, από τις 5 και μισή το πρωί που ξεκίνησε το πρώτο δρομολόγιο και συγκεκριμένα για την Πάτρα, μέχρι και απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα, που είναι το τελευταίο δρομολόγιο, ένα λεωφορείο αναχωρεί κάθε 5 λεπτά. Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 160 με 180 δρομολόγια από Αθήνα για Πάτρα, ενώ τα δρομολόγια αναμένεται να κορυφωθούν και αύριο κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Να σου πω μάλιστα, Βασίλη, ότι οι αρχές της Πάτρας με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις υπολογίζουν ότι μέχρι την Κυριακή οι επισκέπτες θα φτάσουν μέχρι και τους 30.000. Οι Αθηναίοι επισκέπτες, Βασίλη. Τέλος, θα ήθελα να σου πω ότι με κέφι και καλή διάθεση ο κόσμος αποχωρεί για το τριήμερο, το εορταστικό τριήμερο των αποκριών, και όπως μας είπανε και νωρίτερα, περίμεναν πώς και πώς αυτό το τριήμερο να αποδράσουν από τη ρητούνα της καθημερινότητας, αλλά και να συμμετάσχουν στις αποκριάτικες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά φέτος μετά από 3 χρόνια αποχής λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Κάτι μας θυμίζει από τις πιο παλιές εποχές αυτή η τεράστια έξοδος και κυρίως και για την Πάτρα. Σε ευχαριστούμε πολύ και σένα, Βάγια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ζεσταίνεται η αγορά με τα Σαρακοστιανά να έχουν την τιμητική τους εν ώψη της καθαράς Δευτέρας. Από το πρωί είναι γεμάτη η Θεία Αγορά της Αθήνας αλλά και το Καπάνι στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, η ακρίβεια έχει ανεβάσει τις τιμές στα ανιστήσιμα, ενώ πιο ακριβή θα είναι φέτος και η λαγάνα. Γι' αυτό το λόγο οι καταναλωτές εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι, θα περιμένουν μέχρι και την τελευταία στιγμή να κάνουν τις αγορές τους, με την ελπίδα φυσικά να πέσουν οι τιμές. Σας θυμίζουμε ότι την καθαρά Δευτέρα τα καταστήματα τροφίμων θα λειτουργήσουν κανονικά. Την τιμητική τους έχουν τα Σαρακοστιανά εδέσματα, με τους καταναλωτές να έχουν κατακλείσει από το πρωί την κεντρική ίχθυα αγορά της Αθήνας και το Καπάνι στη Θεσσαλονίκη. Καλαμαράκια, πάρα πολύ ωραία. Οι τιμές πάντως είναι τσιμπημένες, γι' αυτό και πολλοί καταναλωτές θα περιμένουν την τελευταία στιγμή να ψωνίσουν, με την προσδοκία ότι θα πέσουν. Τα τρόφιμα έχουν ανέβει. Δεν μας φτάνουν στο τέλος του μήνα, δεν υπάρχουν λεφτά. Να βοηθήσει την αγορά, ναι. Πιστεύω. Οι έμποροι εκφράζουν την ικανοποίησή τους γιατί βλέπουν την αγορά να κινείται. Η κίνηση είχε αυξηθεί, είχαμε τις διερευνητικές βόλτες από τους καταναλωτές και ξεκινήσαμε και πολύ νωρίς, θα έλεγα. Γενικά αυξημένη την κίνηση. Στην ηχθυαγορά οι τιμές σε σχέση με πέρυσι είναι μειωμένες. Συγκεκριμένα οι κόκκινες γαρίδες πέρυσι κόστιζαν 14 ευρώ, ενώ φέτος 12 ευρώ το κιλό. Το χταπόδι φέτος κοστίζει 20 ευρώ το κιλό, δηλαδή 2 ευρώ φθηνότερα σε σχέση με πέρυσι, ενώ το θράψαλο φέτος κοστίζει 4 ευρώ από 6 που κόστιζε πέρυσι. Και στη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες μέρες η κίνηση στις αγορές έχει αυξηθεί. Σήμερα από το πρωί είχε πάρα πολύ κίνηση η αγορά και πιστεύουμε ότι και αύριο και την Κυριακή και την καθαρά Δευτέρα θα κορυφωθεί. Είναι λίγο τσιμπημένες, εντάξει, είναι και δύσκολη καιρή. Παρ' όλα αυτά ένα τραπέζι είναι της καθαράς Δευτέρας, θα το τιμήσουμε δεόντως. Χαλβάς, πίκλες, ελιές και ταραμά συμπληρώνουν το Σαρακοστιανό τραπέζι. Ουρά έχει σχηματίσει ο κόσμος στο Καπάνι για να πάρει ταραμά και αλφές για το Σαρακοστιανό τραπέζι. Η κίνηση είναι αυξημένη τώρα τις μέρες της Σαρακοστής. Είμαστε καλά. Στροφή του κόσμου παρατηρείται και στα vegan προϊόντα, καθώς η τάση του veganισμού κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος. Η καθαρά Δευτέρα ενδείκνυται και για τους χορτοφάγους, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που επέλεξαν vegan προϊόντα για την περίοδο της Σαρακοστής. Πάντως, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, οι έλεγχοι στην αγορά θα είναι εντατικοί όλο το τριήμερο, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα εσχροκέρδειας. Στην υπόθεση της Ρούλας Πισπυρίγκου τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια κατάθεση φωτιά προχώρησε σήμερα η παιδίατρος από το Καραμανδάνιο νοσοκομείο για το θάνατο της μικρής Τζορτζίνας. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που είδε τη μικρή μόλις έφτασε στο νοσοκομείο με τη μητέρα της. Όπως είπε στην κατάθεσή της, εξέτασε την Τζορτζίνα, η οποία εμφάνισε καλή εικόνα και δεν πίστηκε ότι το μικρό κορίτσι είχε εμφανίσει σπασμούς, όπως της είχε αναφέρει η Ρούλα Πισπυρίγκου. Χαρά
χαλαρή και όχι πανικόβλητη. Έτσι περιέγραψε τη Ρούλα Πισπυρίγκου η παιδίατρος που υποδέχθηκε στις 8 Απριλίου του 2021 την Τζορτζίνα στα εξωτερικά ιατρία του Καραμανδάνιου Νοσοκομείου, όταν η κατηγορούμενη πήγε το παιδί αναφέροντας περιστατικό σπασμών. Τι ώρα είδατε το παιδί? 9.30 με 10 παρα 10. Η μητέρα μου είπε για σπασμούς. Είπε ότι τα ματάκια της ήταν ανοιχτά και ότι της είπε: «Μαμά, τρέμω, δεν μπορώ να σταματήσω». Πυρετό δεν είχε και σκέφτηκα κάποια δηλητηρίαση από χάπια. Η μητέρα μου είπε ότι υπήρχαν στο σπίτι αντιεπιληπτικά που της έδωσαν οι γιατροί για ισχυμικό επεισόδιο. Στη κατάθεσή σας στην ανακρίτρια λέτε ότι το επεισόδιο έλαβε χώρα στις 5.30 και εσείς είδατε το παιδί στις 9.30. Ρωτήσατε τη μητέρα γιατί ήρθαν στις 9. Όχι, οι σπασμοί τρομοκρατούν τους γονείς, ακόμη και εμάς τους γιατρούς. Κατέρευσε και αυτός ο μύθος της κατασκευής δήθεν των σπασμών, γιατί διαπιστώθηκε, βεβαίως στο μέλλον με την εξέταση των άλλων γιατρών θα διαπιστωθεί ότι αυτούς τους σπασμούς δεν τους επέλεξε η κυρία κατηγορουμένη. Τους διηγήθηκε το ίδιο το παιδί στους γιατρούς και στους ειδικευόμενους και σε αυτούς οι οποίοι πήγαν εκεί. Ο συνήγορος υπεράσπισης της Ρούλας Πισπυρίγκου αμφισβήτησε την κατάθεση της μάρτυρος, λέγοντας ότι κατασκεύασε μια ψεύτικη εικόνα περί αντιεπιληπτικών χαπιών και χαρακτήρισε ψευδομάρτυρα και προκατηλημένη την παιδίατρο. Γιατί λέτε ότι έφερε το παιδί μετά την παρέλευση αρκετών ωρών? Η απάντησή μου είναι η ίδια. Η μητέρα μου είπε ότι εκδήλωσε το επεισόδιο στις 5.30. Ο κύριος συνήγορος σας ρωτάει αν αυτή η απόσταση ανάμεσα στις 6.30 και στον χρόνο που έφερε το παιδί στο νοσοκομείο είναι λογική? Εγώ είχα άλλα στοιχεία με βάση αυτά που μου είπε η μητέρα και με αυτά κατέθεσα. Πάντως δεν ήρθε άμεσα στο νοσοκομείο πανικόβλητη. Στο νοσοκομείο σας χρησιμοποιείτε για τα μίνι? Όχι, δεν ήξερα τι είναι καν. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Η γιατρός έχει μια συγκεκριμένες απαντήσεις να δώσει στα πάντα και δεν υποχωρεί παρόλη την πίεση που της ασκείται. Καθ' όλη τη διάρκεια της κατάθεσης της παιδιάτρου, ο Μάνος Δασκαλάκης βρισκόταν μέσα στη δικαστική αίθουσα. Κάποια στιγμή η Ρούλα Πισπυρίγκου ανέφερε ότι δεν αισθάνεται καλά και ζήτησε να βγει έξω με την πρόεδρο να της το επιτρέπει. Η δίκη θα συνεχιστεί την 3η, 28 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα, καθώς σήμερα είχαμε ένα περίεργο περιστατικό για το οποίο διατάχθηκε μάλιστα και εισαγγελική έρευνα. Υπήρξε λογαριασμός στο Twitter που αναρτούσε φωτογραφίες τόσο της Ρούλας Πισπυρίγκου όσο και του Μάνου Δασκαλάκη μέσα από τη δικαστική αίθουσα. Αυτό φυσικά απαγορεύεται. Πάμε στη Γεωργία Κακή για να δούμε, Γεωργία, τι ακριβώς έχει συμβεί. Βασίλη, σήμερα μέσα στη δικαστική αίθουσα δημιουργήθηκε μια πολύ μεγάλη ένταση όταν η έδρα πληροφορήθηκε ότι έχουν διαρρεύσει στο διαδίκτυο φωτογραφίες τόσο της ίδιας της κατηγορουμένης όσο και του Μάνου Δασκαλάκη μέσα από τη δικαστική αίθουσα. Ως γνωστόν, τόσο η φωτογράφηση όσο και η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση απαγορεύονται ρητά μέσα στο δικαστήριο. Η πρόεδρος, φανερά εκνευρισμένη, είπε πως δεν μπορεί να κάνει την detective και ότι σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά να απαγορεύσει εντελώς την χρήση κινητών τηλεφώνων μέσα στη συγκεκριμένη αίθουσα και στο συγκεκριμένο δικαστήριο. Συνέχεια πήρε το λόγο ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος είπε ότι εκτός αυτού υπάρχει και μια ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία αναμεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο της δίκης. Η πρόεδρος ενημέρωσε την εισαγγελία άμεσα, η οποία έδωσε παραγγελία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος, προκειμένου να διερευνηθεί ποιος και πώς διέρευσε τις συγκεκριμένες φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα το κρυσφύγετο των Αλβανών δραστών της αιματηρής συμπλοκής στη Νέα Ιωνία, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας πελάτης που έτυχε να βρίσκεται στην καφετέρια, αναζητούν κυρίες και κύριοι οι αρχές, καθώς εκτιμάται πως τα μέλη της ομάδας ΕΛ, όπως ονομάζονται, δεν έχουν περάσει τα σύνορα με την Αλβανία. Την ίδια ώρα σοκάρει ο τρόπος δράσης τους. Θεωρούνται ιδιαίτερα σκληροί κακοποί, ενώ η δράση τους είναι πλούσια, μαστροποί, έμποροι ναρκωτικών, αλλά και πάντα οπλισμένοι και έχουν αδυναμία στα Καλάσνικοφ. Με τις έρευνες για τον εντοπισμό της αδίστακτης συμμορίας ΕΛ να συνεχίζονται, οι εμπειροί αστυνομικοί της ασφάλειας Αττικής ψάχνουν εντός Ελλάδος το κρυσφυγετό της, αφού το σενάριο να έχουν ήδη φύγει από τη χώρα μας έχει αποκλειστεί. Σύμφωνα με όσα έχουν ήδη γίνει γνωστά, οι διασυνδέσεις τους είναι τέτοιες που, όπως φαίνεται, θα μπορούσε οποιοδήποτε να τους παρέχει ασφάλεια, αφού το μαύρο χρήμα ρέει άφθονο. Αττική οργάνωση θα συλληφθούν. Το θέμα είναι να πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα, δηλαδή ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση. Πρέπει να δούμε λοιπόν γιατί αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν να κυκλοφορούν ανάμεσά μας ενώ διαπράττουν αδικήματα κακουργηματικής φύσεως, σωματεμπορία, ναρκωτικά, εγκληματική οργάνωση, οπλοφορίες, οπλοχρησίες. Cadillac και Mercedes μέσα στην Αθήνα. Στους δρόμους κάνουμε εμείς κουμάντο. Όταν βγαίνουμε έξω όλοι κοιτάνε κάτω.
Τα μέλη της συμμορίας φέρεται να έχουν ταυτοποιηθεί ως οι σκληροί Αλβανοί κακοποιοί που άνοιξαν πυρ μέσα στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας τα ξημερώματα της Τρίτης, όπου έπεσε νεκρός ένας αλλοδαπός που έτυχε να βρίσκεται στο ίδιο μαγαζί. Όσον αφορά στον τρόπο δράσης τους, φαίνεται ότι δεν τους σταματά τίποτα. Είναι σκληροί κακοποιοί, μαστροποί, έμποροι ναρκωτικών και πάντα οπλισμένοι, έχοντας αδυναμία στα Καλάσνικοφ. Όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι παρακλάδια της αλβανικής μαφίας, καταλαβαίνετε ότι μέσα του παραεμπορίου αλλά και από τις διπλανές και γειτονικές χώρες μπορούν εύκολα να προμηθευτούν οπλισμό. Ένας απλός πολίτης είναι αρκετά δύσκολο να βρει ένα μαύρο όπλο. Αλλά οι κακοποιοί έχουν τους δικές τους διάβολους και βρίσκουν όπλα. Με το ηγετικό μέλος της συμμορίας ΣΕΛ να βρίσκεται μέσα στις φυλακές καταδικασμένο σε 3 φορές ισόβια και σύμφωνα με πληροφορίες να εξακολουθεί να δίνει τα φώτα του, η συγκεκριμένη συμμορία φαίνεται πως ακόμη και τώρα παίρνει οδηγίες για την αποφυγή της σύλληψης. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να συνεννοηθούν οι εντός των τυχών με τους εκτός των τυχών. Μέλη, αυτά τα μέλη της κοινωνίας του εγκλήματος. Αν σας πω για παράδειγμα ότι έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα περίπου 60 με 70 τρόποι εισόδου ναρκωτικών στις φυλακές. Δηλαδή ο άνθρωπος πάντα είναι πολύ ευρηματικός και βάζει ναρκωτικά στις φυλακές παρόλους τους ελέγχους που συμβαίνουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της περιβόητης ομάδας ΣΕΛ συνάντησαν τυχαία στην καφετέρια ένα μέλος άλλης σκληρής συμμορίας, το οποίο είχαν προσπαθήσει να απειλήσουν με Καλάσνικοφ λίγες ημέρες πριν. Τράβηξαν πιστόλι και τελικά την πλήρωσε τόσο άδικα ο 37χρονος υδραυλικός που παρακολουθούσε αγώνα ποδοσφαίρου στο ίδιο μαγαζί. Στους δρόμους κάνουμε εμείς κουμπά. Στην υπόθεση της Κιβωτού τώρα, νέες κατηγορίες σε βάρος του πατέρα Αντωνίου έρχονται στο φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με τις οποίες ο 15χρονος που τον είχε καταγγείλει για ασέλγεια, αλλά και η μητέρα του, δέχτηκαν πιέσεις προκειμένου να αλλάξουν τις καταθέσεις τους. Ο πατέρας Αντώνιος, υπόμνημα που κατέθεσε χθες, χαρακτήρισε ψευδείς και αόριστες τις καταγγελίες. Σε αναμονή της απάντησης της δικαιοσύνης για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου, μίλησε στην πρωινή ζώνη του Άξιον 24 ο δικηγόρος του 15χρονου Ανδρέας Θεοδωρόπουλος για τις καταγγελίες που εκκρεμούν εις βάρος του πατέρα Αντωνίου. Οι πιθανότητες είναι 50-50 εάν θα προφυλακιστεί ή όχι, αν θα το επιβληθούν κάποιοι περιοριστικοί όροι, αλλά επειδή συγκεκριμένα με ρωτήσετε για τα κακουργήματα, ναι, είναι για την ασέλγεια του 351 του ποινικού κώδικα. Το κακούργημα είναι για κακοποιητικές συμπεριφορές άλλες της σεξουαλικής παρενόχλησης και της κατάχρησης εξουσίας. Ο πατέρας Αντώνιος κατέθεσε στους εισαγγελείς ανηλίκων υπόμνημα έγγραφων εξηγήσεων διαμέσων των συνηγόρων του και έκανε λόγο για 2 ψευδείς καταγγελίες που άκρητα υιοθετήθηκαν. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 15χρονου, τόσο ο ίδιος όσο και η μητέρα του δέχτηκαν πιέσεις για να αλλάξουν τις καταθέσεις τους. Οι πιέσεις που ασκήθηκαν στον 15χρονο, τον δικό μου εντολέα και τη μητέρα του για να μεταστρέψει την κατάθεσή του ήταν από άτομα τα οποία ανήκουν στην πλευρά του πατέρα Αντωνίου και των ατόμων του περιβάλλοντος του και για να μπορέσουν να επιτύχουν αυτό το έργο τους έφτασαν στο σημείο να ασκήσουν και βία σε άλλον ανήλικο. Σύμφωνα με πληροφορίες τις έγγραφες εξηγήσεις, ο πατέρας Αντώνιος κάνει λόγο για μια ανύπαρκτη ποινική υπόθεση, η οποία επιχειρείται να στηριχθεί σε κραυγαλαίες αναλήθειες, φήμες, διαδόσεις, ψεύδι και κατασκευασμένα δημοσιεύματα. Μάλιστα. Δεν μπορούν αυτές οι καταγγελίες, κύριε Λιβαθινού, να κάνουν τον πατέρα Αντώνιο να τις αποδομήσει, μόνο και μόνο λέγοντας ότι δεν είναι αληθής. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η άσκηση ή μη ποινικών διώξεων σε βάρος των εμπλεκόμενων. Βαρύτατα αδικήματα περιγράφονται, κυρίες και κύριοι, στο πόρισμα βόμβα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βάρος γνωστού τηλεοπτικού παρουσιαστή, η περιουσία του οποίου έχει δεσμευθεί. Στο πόρισμα γίνεται αναφορά για εκτεταμένη φοροδιαφυγή, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αλλά και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο παραγωγός Νίκος Κοκλώνης, διαψεύει ότι βρίσκεται υπό έλεγχο, ενώ αναφέρει χαρακτηριστικά: δεν θα σας κάνω τη χάρη να μείνουν άνεργοι 600 άτομα. Μετά από παρέμβαση, η οποία έγινε από τον επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αντί εισαγγελέα Χαραλαμποβουρλιώτη, δεσμεύτηκε η περιουσία γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού για οφειλές εκατομμυρίων ευρώ προς το δημόσιο, ενώ περιγράφεται και ως εγκέφαλος της σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το πόρισμα, ερευνάται για απάτη σε βάρος του δημοσίου, φοροδιαφυγή, φορολογική απάτη,
σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οφειλές του προς το δημόσιο ξεπερνούν τα 22 εκατομμύρια ευρώ. Ο γνωστός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει πως οι εταιρείες του έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα. Δηλώνει πως δεν έχει ενημερωθεί από καμία αρχή ότι βρίσκεται υπό έλεγχο. Οι δαπάνες και οι πληρωμές είναι διαφανείς και προσβάσιμες σε όλους και αφορούν δημοσιογράφους και προμηθευτές, καθώς και λοιπές εταιρικές υποχρεώσεις. Αυτό έχει διαπιστωθεί σε 5 τουλάχιστον οικονομικούς ελέγχους που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Επίσης, σε προσωπικό επίπεδο, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους το πόθεν έσχες μου, στο οποίο απεικονίζονται πλήρως οι πηγές των εισοδημάτων μου ανά τον κόσμο. Ανακοίνωση εξέδωσε και το Υπουργείο Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση της εταιρείας παραγωγής του κ. Κοκλώνη και το αίτημά της να υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης στο πλαίσιο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Το Υπουργείο σημειώνει πως η καταβολή των όποιων ποσών εξαρτάται από την υλοποίηση της επένδυσης. Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα εκ μέρους του φορέα για καταβολή επιχορήγησης, ούτε αίτημα για έλεγχο επί της υλοποίησης. Συνεπώς δεν δύναται να λάβει χώρα καμία εκταμείευση ποσού ενίσχυσης. Ο Νίκος Κοκλώνης επανήλθε με νέα ανάρτησή του, δηλώνοντας πως δεν έχει λάβει κανένα ποσό από το δημόσιο. Όσο για τα χρήματα που πήρε από το δημόσιο, είναι μηδέν. Δείτε και την απάντηση του Υπουργείου. Οι φήμες έφτασαν πρώτα αλλού. Τυχαίο. Κατά τα άλλα, δεν είναι πολιτικό θέμα. Δεν θα σας κάνω τη χάρη να μείνουν 600 άτομα χωρίς δουλειά. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. 4.000 κεφάλαιο. 22 εκατομμύρια χρωστάει και τον βάλανε σε αναπτυξιακό νόμο. Και αν λέτε, έκανε κύριε. Την επένδυση, θα έπαιρνε και 2 εκατομμύρια. Είπε ότι χρήματα. Μετά από 2 χρόνια και αφού θα ελεγχθεί η νομιμότητα, εάν ήταν όλα νόμιμα, ναι, τότε άρα θα έπαιρνε. Ανάπτυξη καλά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και εγώ, αν ήμουν αρχιεπίσκοπος, θα όριζα και την περάσπιση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την ίδια ώρα ερευνώνται και πάνω από 20 συνεργάτες του γνωστού παραγωγού. Αλλάζουμε θέμα, επιστρέφουμε στο μέτωπο της οικονομίας, κυρίες και κύριοι. Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα είναι αξιόλογη, τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Κυλακάκης. Με αποκλειστικές του δηλώσεις στο Άξιον 24, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η πλατφόρμα για τις 120 δόσεις να ανοίξει μετά τις εκλογές. Μία εβδομάδα πριν ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει την τρίτη διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού, ο Θόδωρος Κυλακάκης, μιλώντας αποκλειστικά στο Άξιον 24, κάνει λόγο για μία αξιόλογη αύξηση χωρίς να μπει σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Μία αξιόλογη αύξηση νομίζω ότι μπορεί να την χωρέσει η οικονομία και να την διαχειριστεί. Υπερβολές δεν πρέπει να κάνουμε πάντα. Μία πρόταση που θα ισορροπεί ανάμεσα στις ανάγκες των ανθρώπων και στην επιβίωση και την επενδυτική πορεία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε πως το πρόβλημα στη χώρα μας εξακολουθούν να είναι οι χαμηλοί μισθοί λόγω της δεκαετούς κρίσης που πέρασε η χώρα μας, ενώ σημείωσε τα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω της αύξησης του πληθωρισμού. Όσον αφορά τη ρύθμιση των χρεών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, ο Θόδωρος Κυλακάκης σημείωσε πως η πλατφόρμα μπορεί να ανοίξει μετά τις εκλογές. Θα ανοίξει πριν τις εκλογές η πλατφόρμα? Θα γίνει μια προσπάθεια, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Δεν θα το έβαζα με αυτό το κριτήριο. Το σίγουρο είναι ότι από την ώρα που ανακοινώνεις μια ρύθμιση, όσο γρηγορότερα την προχωρήσεις, τόσο καλύτερο είναι αυτό για τα δημόσια έσοδα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Θεόδωρος Κυλακάκης στα σημαντικά ωφέλη που θα έχει η χώρα μας για την επενδυτική βαθμίδα, καθώς θα πρόκειται για αλλαγή πίστας της ελληνικής οικονομίας. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ένα χρόνο ακριβώς κλείνει σήμερα ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ήταν 24 Φεβρουαρίου του 2022, όταν οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν στην Ουκρανία. Μάλιστα τότε, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωνε πως θα είναι διαδικασία μερικών εβδομάδων για να καταλάβει την Ουκρανία και το Κίεβο. Ωστόσο, έχουν περάσει 12 μήνες. Ένα χρόνο μετά, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Μόλις πριν λίγες ώρες, ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε για ενίσχυση των πυρηνικών, ενώ την ίδια ώρα το Κίεβο αναμένει κλιμάκωση των επιθέσεων. Είναι ξημερώματα της 24ης Φεβρουαρίου, όταν οι πρώτοι ρωσικοί βομβαρδισμοί σφυροκοπούν το Κίεβο. Σιρήνες ηχούν σε ολόκληρη τη χώρα και ο χρόνος παγώνει για εκατομμύρια Ουκρανούς που βλέπουν τον εφιάλτη του πολέμου να περνάει το κατώφλι τους. Είχε προηγηθεί το διάγγελμα παραλήρημα του Βλαντιμίρ Πούτιν.
βαφτίζοντας τον πόλεμο που ξεκίναγε ως ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Οι ρωσικές δυνάμεις παίρνουν το πράσινο φως και σφυροκοπούν ανελέητα τις μεγάλες πόλεις, το Κίεβο, το Χάρκοβο, τη Χερσόνα. Ξεκάθαρο στόχος, η πτώση της κυβέρνησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Λίγες ώρες αργότερα, και ενώ κυκλοφορούν σενάρια για φυγή του Ουκρανού Προέδρου στο εξωτερικό, εκείνος μαζί με βασικά μέλη της κυβέρνησής του στέλνει έξω από το Προεδρικό Μέγαρο το μήνυμα της αντίστασης. Πρεμιερ-μινίστρ Σμιχάλη тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність. Нашу державу. Так буде й далі. Εκατομμύρια Ουκρανοί, κυρίως γυναίκες και παιδιά, εγκαταλείπουν άρον-άρον την εμπόλεμη χώρα, με προορισμό τις χώρες της Ευρώπης. Ρώσοι αλεξιπτωτιστές τις πρώτες μέρες του πολέμου καταλαμβάνουν το στρατηγική σημασία σε αεροδρόμιο Αντόνοφ στην περιοχή Χοστομέλ, στα περίχωρα του Κιέβου. Όλα δείχνουν ότι στόχος είναι η κατάληψη της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Κάτι όμως που δεν θα γίνει ποτέ. Στο νότο οι μάχες είναι σφοδρές. Τα ρωσικά στρατεύματα καταφέρνουν να καταλάβουν την πρώτη μεγάλη πόλη της Ουκρανίας, τη Χερσόνα. The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine. Without provocation, without justification, without necessity. Οι ρωσικές δυνάμεις υποχωρούν από τα περίχωρα του Κιέβου. Το αποτύπωμα της ρωσικής φρικαλαιότητας όμως είναι γροθιά στο στομάχι. Εκατοντάδες νεκροί άμαχοι εντοπίζονται σε μαζικούς τάφους στην πόλη Μπούκα. Συνολικά, ο αριθμός των αμάχων που έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία είναι 6.884, μεταξύ αυτών 429 παιδιά. Στο έλεος της ρωσικής επιθετικότητας και η Μαριούπολη, η οποία μετά από μια άνευ προηγουμένου πολιορκία καταλήγει στα χέρια των Ρώσων, θυμίζοντας πλέον μια πόλη φάντασμα. Η αντίσταση των Ουκρανών όμως συνεχίζεται. Η βύθιση της εμβληματικής ναυαρχίδας Μόσκβα, σημείο αναφοράς για το ρωσικό πολεμικό ναυτικό, η ανατίναξη της γέφυρας της Κρυμαίας προκαλούν ισχυρό πλήγμα στο πρεστής της ρωσικής αρκούδας. Στην Κίνα συνεχίζεται η επιχείρηση διάσωσης μετά από κατάρρευση ανθρωκορυχείου, καθώς υπάρχουν 47 αγνοούμενοι, ενώ 6 εργάτες έχασαν τη ζωή τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα δεν έχουν τέλος οι ένοπλες επιθέσεις. Είχαμε μάλιστα σήμερα ένα ακόμα αματηρό περιστατικό στη Φλόριντα, με 3 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και ένα 9χρονο κορίτσι. Ταυτόχρονα, χιονιάς πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες και προκαλεί τεράστια εμπόδια στις μεταφορές. Είναι η στιγμή που λόφος 180 μέτρων καταρρίσσει τμήμα επέθριου ανθρακορυχείου στην Κίνα. 14 εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο καταπλακώθηκαν. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ αρκετοί τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Εκατοντάδες μέλη σωστικών συνεργείων χρειάστηκε να αναστείλουν την επιχείρηση διάσωσης εξαιτίας νέας κατολίσθησης για κάποιες ώρες. Ωστόσο, η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, με τους διασώστες να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρεθούν οι αγνοούμενοι. Βίντεο από κάμερα σώματος καταγράφει τη στιγμή που ο αστυνομικός ακινητοποιεί έναν ύποπτο για δολοφονία στη Φλόριντα. Οι αστυνομικοί του περνούν χειροπέδες, ενώ ο δράστης βρίσκεται σε κατάσταση πανικού. Στα θύματα του 19χρονου Keith Melvin Moses, ένας δημοσιογράφος και ένα 9χρονο κορίτσι. Ο δημοσιογράφος βρέθηκε στο σημείο με έναν συναδελφό του για να καταγράψουν προηγούμενο θανατηφόρο πυροβολισμό που είχε προκαλέσει ο δράστης με θύμα μία 20χρονη γυναίκα. Έπειτα ο δράστης εισέβαλε σε ένα σπίτι και πυροβόλησε ένα 9χρονο κορίτσι και τη μητέρα της. Το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ η μητέρα της δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των αστυνομικών αρχών, μέσα σε 48 ώρες έχουν σημειωθεί 73 επιθέσεις, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε 2 επιθέσεις ανά ώρα. Στο έλεος του χιονιά, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Για πρώτη φορά μετά από 31 χρόνια, σφοδρή χιονόπτωση έκανε την εμφάνισή της και μάλιστα σε περιοχές που δεν έχει χιονίσει για πάνω από 3 δεκαετίες. It's really hard to control the car. It's very slippery. Hopefully everyone actually pulls over to get their chains put on that way. Κεντρικοί λεωφορείοδρομοι έκλεισαν, πτήσεις ακυρώθηκαν και πολλά νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Στη Νέα Ορλεάνη, ένα αυτοκίνητο έκανε πατινάζ. Εκατοντάδες οδηγοί έμειναν παγιδευμένοι στα οχήματά τους. Ορισμένοι αναγκάστηκαν να τα εγκαταλείψουν. Κάποια παιδιά εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση παίζοντας χιονοπόλεμο. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες. Στα νέα από τη διεθνή showbiz τώρα, κυρίες και κύριοι, μπορεί να είναι εγωιτευτικός, μπορεί να είναι πλούσιος, αλλά είναι ο λιγότερο δημοφιλής εργένης του Hollywood. Μιλάμε για τον Tom Cruise. Τώρα στην κορυφή του Instagram βρίσκεται πλέον η Selena Gomez που εκθρόνησε την Kylie Jenner. Μετά μουσική συνεχίζεται το σύριαλ Shakira Piqué, ενώ η Rihanna αναμένεται να εντυπωσιάσει στα Oscar. Έτοιμη να εντυπωσιάσει για ακόμη μία φορά είναι η Ριάννα, η οποία διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της, περιμένοντας το δεύτερο παιδί της. Μετά το live της, το ημίχρονο του Super Bowl θα τραγουδήσει στην τελετή απονομής των Oscar στις 12 Μαρτίου. Θα ερμηνεύσει το Lift Me Up από το soundtrack της ταινίας Black Panther Wakanda Forever της Marvel. Πρόκειται για τραγούδι που έγραψε ίδια και της χάρισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Oscar στην κατηγορία καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. Συνεχίζεται μελωδικά το σύριαλ Shakira Piqué. Η Κολομβιανή pop star ρίχνει για ακόμη μία φορά βέλη στον πρώην σύντροφό της μεταμουσικής. Κυκλοφόρησε νέο τραγούδι με την Karol G και η στίχη είναι... Κολομβιανές τραγουδίστρες κόβουν την ανάσα με το σεξι λίκνισμά τους και ενώνουν τις στο Instagram. Με 382 εκατομμύρια followers εκθρόνησε την Kylie Jenner, η οποία έχει 380 εκατομμύρια followers. Ωστόσο, η Selena Gomez χρησιμοποίησε το TikTok για να ανακοινώσει ότι θα αποσυρθεί από τα social media για το επόμενο διάστημα. Η ηθοποιός, τραγουδίστρια και παραγωγός το 2019 είχε χάσει τον τίτλο από την τραγουδίστρια Ariana Grande. Είναι διάσημος, γοητευτικός και πλούσιος, αλλά μόνος. Ο λόγος για τον Tom Cruise που κατέκτησε επάξια τον τίτλο του λιγότερου δημοφιλή εργένη στο Hollywood. Χαρακτηρίζεται καταπιεστικός και εγωπαθής και καμία δεν τον θέλει, τι κι αν αυτός θέλει να παντρευτεί ξανά. Φρένο στα όνειρά του βάζει και η αφοσίωση στην σαϊντολογία. Δημοσίευμα του Radar Online αναφέρει ότι είναι ακατάλληλος για ραντεβού, αφού τα περισσότερα από αυτά αποτυγχάνουν σχεδόν αμέσως. Ο Tom Cruise παντρεύτηκε το 1987 την Mimi Rogers, το 1990 την Nicole Kidman και το 2006 την Katie Holmes. Προβλήματα διασύμων. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αθλητική ενημέρωση με τον Θεόφιλο Φρέρη και στη συνέχεια η πρόγνωση του καιρού με την Ελίνα Καρέτσου. Μην χάσετε στις 9 τη σειρά Designated Survivor και στις 10 η εκπομπή Πίσω από τις Γραμμές με τους Γιώργο Πιέρο, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη. Από όλους εμάς, καλό βράδυ και ευχές για ένα ακόμα καλύτερο τρίμερο.